Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση με τους φορείς ήταν αποκαλυπτική. Εκεί όλοι αυτοί που, αν θέλετε, έχουν εντριβήσει με το ασφαλιστικό, είναι εργαζόμενοι στον φορέα, γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση και βέβαια καταγγέλουν τη σημερινή τραγική κατάσταση του ΕΦΚΑ, που είναι αποτέλεσμα και δημιούργημα δικό σας και του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια και δικό σας. Καταγγέλουν επίσης και το νομοσχέδιο το οποίο δεν υπηρετεί τις ανάγκες των ασφαλισμένων, των εργαζομένων και των συνταξιούχων, αλλά ιδιωτικοποιεί, βαθαίνει την ιδιωτικοποίηση παραπέρα των κοινωνικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης με μεγάλες ευθύνες που παίρνετε, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά και το θέμα των εργαζομένων που είπατε βέβαια και στην πρωτολογία σας χθες, ότι πολλοί θέλουν να φύγουν. Αυτό πρέπει να σας κάνει να αναρωτηθείτε. Γιατί εσείς δεν μπορέσατε να τους κρατήσετε σαν αρμόδιος υπουργός, σε έναν οργανισμό που θα του δίνατε όραμα από την αρχή, όπως λέγατε, η Νέα Δημοκρατία, που αντιδρούσε σε αυτό που είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και λέγατε ότι θα τα διορθώσετε, αν και λέγατε θα καταργήσετε το νόμο του Κατρούγκαλου. Μετά λέγεται, είπατε θα το διορθώσετε. Αυτό λοιπόν το όραμά σας πώς δεν έπεισε αυτόν τον κόσμο, τους εργαζόμενους και θέλουν όλοι να φύγουν με την κινητικότητα. Και τι κάνατε, λέτε όχι, θα είσαστε όμοιροι και θα έχετε όλη την ευθύνη για όλα τα κακό σκήμενα και εσείς βέβαια θα απαλλάσσεστε των μεγάλων ευθυνών σας. Το ΚΚΕ λοιπόν δεν είναι με αυτόν τον ΕΦΚΑ το σημερινό, τον καταγγέλει, ούτε βέβαια είναι και με το νομοσχέδιο το οποίο εμείς ζητάμε την απόσυρσή του. Πιστεύουμε ότι οι λύσεις βρίσκονται αλλού και είναι σε αυτές που είπαν σήμερα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, αλλά και όσοι γνωρίζουν το αντικείμενο όπως οι συνταξιούχοι κτλ. Οι λύσεις λοιπόν είναι ότι πρέπει το Υπουργείο να προσλάβει εργαζόμενους για τις συντάξεις, πρέπει να αλλάξει το λογισμικό και να μπορεί το λογισμικό αυτό να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες του οργανισμού, κάτι που έχετε μεγάλες ευθύνες, έχουν δοθεί δισεκατομμύρια ευρώ για το λογισμικό και όμως αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο τέλος πάντων και οι εργαζόμενοι ήδη λένε ότι στερούνται το ίντερνετ, στερούνται ίντερνετ στις υπηρεσίες και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχετε φροντίσει, έχετε αγνοήσει ή έχετε συνειδητά, να το πω έτσι, δεν έχετε σκύψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα, γιατί στο μυαλό σας έχετε άλλα πράγματα. Και αυτό αποδεικνύεται βέβαια και με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Μια φωτογραφική ρύθμιση για προσλήψεις διευθυντών και τα λοιπά, με κριτήριο με ποιο προσόν πάνω απ' όλα, την αφοσίωσή τους στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Αυτό το προσόν θέτεται σαν κύριο και μέσα από την συνέντευξη θα επιλέξετε τους πιο πρόθυμους, τους πιο αφοσιωμένους για να προχωρήσει στρατηγική της ιδιωτικοποίησης και βεβαίως με όλο αυτό το μηχανισμό παρακάτω που λέτε, τα πειθαρχικά που θα τα αναθέσετε σε μία στον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος θα είναι όπως λέτε ανεξάρτητος και τα λοιπά. Δεν θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα πειθαρχικά, γιατί λέτε ότι οι ίδιοι συνδικαλιστές τι δουλειά έχουν εκεί. Πρέπει να κάνουν απεργία. Και εσείς βέβαια πάτε πάντα τις απεργίες με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που εσείς κάνατε για να είναι παράνομες, καταχρηστικές, γιατί δεν θέλετε άκρα του τάφου σιωπή για να μπορεί να περάσει όλη αυτή η πολιτική που έχει ανάγκη σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο για να γίνει πολύ φτηνή η εργατική δύναμη, για να απαλλαγεί το κράτος τη εργοδοσία από τη συμμετοχή της στην ασφάλιση και βεβαίως να βάλετε την ασφάλιση στο χρηματιστηριακό τζόγο, όπως βάλατε τα αποθεματικά, τα οποία τώρα έρχονται βέβαια, οι εισφορές συνεχίζουν, δημιουργούν αποθεματικά. Τα έχετε λοιπόν στον τζόγο με τον νόμο για τις επικουρικές
συντάξεις και βέβαια όπως φάνηκε και στη συζήτηση που είχαμε για τις επικουρικές συντάξεις, οι σοφοί σας προτείνουν να βάλετε, να κάνετε κεφαλαιοποιητικό σύστημα και τις ανταποδοτικές συντάξεις. Αυτό σας προτείνουν. Και προφανώς αυτός είναι και σκοπός σας. Να κάνετε και τις ανταποδοτικές συντάξεις κεφαλαιοποιητικό σύστημα, έτσι να είναι στο τζόγο και ο εργαζόμενος να έχει σαν εγγύηση μόνο την Εθνική Σύνταξη, προς το παρόν, που προς το παρόν είναι 384 ευρώ, αλλά όμως δεν αποκλείεται να είναι το πάτος να είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τα 220 ευρώ. Αυτός είναι ο σχεδιασμός σας, βεβαίως, και με αυτό που λέτε ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, έχουμε τη γύρανση, την αύξηση του όριου ηλικίας. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό στην ουσία βρίσκεται σε μια συνολική κατεύθυνση για μείωση των συντάξεων, αύξηση του όριου ηλικίας, ξεπούλημα της ακίνησης περιουσίας του ΕΦΚΑ και βέβαια με εργαζόμενους λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, με έρευνες, αστυνομοκρατία κτλ., με ασυδοσία στο επιχειρηματικό κεφάλαιο, με επιτάχυνση σε πειθαρχικές διαδικασίες για όσους αντιδρούν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Με ένα σύστημα προμηθειών, όπως λέτε, ευέλικτο, που όπως υπόθηκε και χθες, κανείς, μάλλον είχατε την ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα να κάνετε προμήθεια αναλώσιμων υλικών, αλλά δεν την κάνατε. Με αποτέλεσμα να φέρουν το τόνερ από το σπίτι τους, με πράξη μυθικού περιεχομένου. Τώρα, λόγω του COVID, μπορούσατε να κάνετε προμήθεια αναλώσιμων υλικών. Και όμως δεν την κάνατε. Με αποτέλεσμα, όντως, να μην μπορούν να λειτουργήσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ήταν παράληψή σας? Όχι. Και αυτό είναι μία συνειδητή στάση, μία επιλογή για απαξίωση, για υπονόμευση αυτού του φορέα, για να μπορεί πράγματι έτσι να στρέψει την οργή του κόσμου απέναντι σε έναν φορέα που, όπως είπατε, είναι η μεγαλύτερη πληγή του δημοσίου, όπως την είπατε. Είναι πληγή και εσείς ρίχνετε πάνω σε αυτή την πληγή λάδι. Και δεν την υπουλώνετε, αντίθετα την μεγαλώνετε. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προκαλέσει βέβαια αντιδράσεις, οργή, θα είναι μπροστά στο ίδιο το εργατικό κίνημα, το στοχευτικό κίνημα και στο υπόλοιπο συνολικά κίνημα που πρέπει να το βάλει σαν προϋπόθεση ανατροπής του και αυτό αλλά και τα προηγούμενα, γιατί δεν αποτελεί ή μάλλον αποτελεί ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση, κάτι που υπονομεύει συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είπα και προηγουμένως ότι αυτή η ρύθμιση που λέτε για τους γενικούς διευθυντές είναι φωτογραφική. Θέλετε εδώ να βάλετε ανθρώπους πειθαρχημένους, προσιλωμένους, αυτό το στόχο των τριών πυλώνων, το στόχο του ασφαλιστικού που, αν θέλετε, έχετε και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο βέβαια λύνει το ζήτημα προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Ο ΕΦΚΑ, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι φορέας με τεράστια προβλήματα. Και γι' αυτό καταγγέλουμε εσάς. Εσείς τα δημιουργήσατε. Θα έπρεπε να τα λύσετε πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, ήταν όλοι αυτοί οι πτυχιούχοι που σήμερα εδώ είπαν ότι την περίοδο που ήταν στον ΕΦΚΑ συνέβαλαν αποφασιστικά να αυξηθούν οι αποφάσεις συνταξιοδότησης εκκρεμών συντάξεων, που βέβαια από όταν φύγανε και μετά συνέχεια το πρόβλημα αυξάνεται. Αντί λοιπόν να προσλάβετε αυτούς που και πτυχιούχοι είναι, εξειδικευμένοι, γιατί είχαν και μία εμπειρία, έχουν εκπαιδευτεί στο ζήτημα αυτό της έκδοσης των συντάξεων, τι κάνατε? Ήρθατε λοιπόν και δώσατε τις συντάξεις στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως λέτε. Στους δικηγόρους, στους λογιστές, φοροτεχνικούς κτλ. Ποιο το αποτέλεσμα? Ακόμα δεν έχει εκδοθεί ούτε μία σύνταξη.
από αυτούς τους λεγόμενους πιστοποιημένους. Λέτε τους στο μέλλον θα εκδοθούν. Ωστόσο όμως αυτό δεν είναι δωρεάν. Το ξέρετε πολύ καλά και κοστίζουν πολύ παραπάνω από ό,τι να είχατε προσλάβει αυτούς τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Και θα πρέπει να μας φέρετε στοιχεία. Εδώ, κύριε Υπουργέ, και είστε υποχρεωμένοι να μας φέρετε στοιχεία. Πόσο θα στοιχήσουν αυτοί οι 500 πιστοποιημένοι στον ΕΦΚΑ, που είναι οι εισφορές των ασφαλισμένων θα πληρωθούν από εκεί, και πόσο θα κόστιζαν οι εργαζόμενοι αν τους προσλαμβάνατε. Οι οποίοι θα ήταν και κάτω από το οργανόγραμμα που υπάρχει, με έλεγχο κτλ. Νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο η ιδιωτικοποίηση της έκδοσης των αποφάσεων εκκρεμών συντάξεων. Ήταν και αυτό σε ένα σχεδιασμό ενταγμένο που θέλει τέλος πάντων την ιδιωτικοποίηση συνολικά όλου αυτού του συστήματος της ασφάλισης που πια δεν είναι κοινωνική γιατί έχει χάσει αυτό το χαρακτήρα. Είναι γνωστό ότι έχει δυσκολέψει η πρόσβαση των ασφαλισμένων. Προσπαθούν να βρουν μια άκρη. Λέτε ότι το τηλεφωνικό κέντρο είχε σημαντικό αποτέλεσμα. Πάνω από 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, πώς τον εξυπηρετήθηκαν και είναι ικανοποιημένοι κτλ. Πεςτε μου, κύριε Υπουργέ, παίρνει ένας τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντάει ένας εργαζόμενος που είναι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μισθούς πείνας, ξέρετε πολύ καλά πώς είναι αυτά και εκεί δεν τα ελέγχετε, ούτε, μέσα στα πόδια σας είναι, αλλά δεν τα ελέγχετε. Και αυτός ο άνθρωπος τι απαντά? Απαντά, πώς το λένε, λέει στον συνταξιούχο, σε αυτόν που προσφεύγει ότι έχει δίκιο, ξέρω εγώ, του κάνει, τέλος πάντων εδώ του λέει διάφορα λόγια για να μπορέσει να τον παρηγορήσει, αλλά από την άλλη λύση δεν βρίσκει. Ή τι του λέει, σε παραπέμπω στον τάδε, στην τάδε διεύθυνση. Αυτό τι είναι, κύριε Υπουργέ? Είναι ανταπόκριση στα μεγάλα προβλήματα και λύση σε αυτά που βασανίζουν τους συνταξιούχους με τις εκκρεμείς συντάξεις κτλ. Που και εδώ για τις εκκρεμείς συντάξεις έχει γίνει πολλή συζήτηση. Κρύβεται, κύριε Υπουργέ, ότι οι εκκρεμείς συντάξεις είναι πολλές. Λέτε ότι είναι μόνο 80.000 οι συντάξεις σε εκκρεμότητα. Τι κόλπο κάνετε? Δεν υπολογίζετε τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες έχουν υποβληθεί στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, που πάντοτε στο τέλος του χρόνου είναι πολύ περισσότερες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Δεν υπολογίζετε τις συντάξεις των διεθνών σχέσεων, που είναι πάνω από 20 με 25.000. Δεν υπολογίζετε αυτή την παράλληλη ασφάλιση που εδώ υπόθηκε στους μετσφορείς, είναι 80.000 περίπου αυτοί οι ασφαλισμένοι που περιμένουν 6 χρόνια για να εκδοθούν οι αποφάσεις τους. Δεν υπολογίζεται τις 120.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Άρα λοιπόν εδώ το θέμα είναι πολύ μεγάλο και οι ευθύνες σας τεράστιες για τις εκκρεμείς συντάξεις και δεν μπορείτε να ρίχνετε την μπάλα στους εργαζόμενους ότι δεν δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, χωρίς εργαλεία, που τα στερείτε συνειδητά εσείς, που θα μπορούσατε πράγματι αυτή την περίοδο να είχατε δώσει τα εργαλεία για να μπορέσουν να βγαίνουν οι συντάξεις. Επίσης τώρα υπάρχουν τα ζητήματα των αναδρομικών. Και εδώ υπόθηκαν πολλά για το λανθασμένο επανεπολογισμό, για αναδρομικά τα οποία δεν δόθηκαν για τις επικουρικές συντάξεις και ούτω καθεξής. Αλλά ας μην μπούμε τώρα στα γενικότερα ζητήματα του ασφαλιστικού. Μπορεί, είναι και αυτό βέβαια ένα θέμα που πρέπει να τεθεί και σε αυτή τη συζήτηση και σε κάθε συζήτηση, γιατί το ασφαλιστικό είναι πολιτικό ζήτημα και όχι οικονομικό-τεχνικό. Είναι καθαρά πολιτικό, ταξικό θέμα. Ή θα λυθεί προς όφελος των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργαζομένων, ή θα λυθεί προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, των επιχειρηματικών ομίλων και ενός αστικού κράτους αδίστακτο απέναντι στον λαό που θέλει να απαλλαγεί από τις ευθύνες του ενώ εισπράττει τα έσοδα που εισπράττει κατά 95% είναι από τους εργαζόμενους, από τους αυταπασχολούμενους, από τους βιοπαλαιστές αγρότες. Ενώ οι εισφορές πληρώνουν μόνο οι ασφαλισμένοι ουσιαστικά γιατί κανείς εργοδότης δεν λέει
«Α, αυτό είναι συμμετοχή μου, το βγάζω έξω από το κόστος παραγωγής». Το βάζεις στο κόστος παραγωγής. Είναι ο μισθός του εργαζόμενου. Και εσείς λέτε ότι πήρε αύξηση ο εργαζόμενος με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Δεν την πήρε, κύριε Υπουργέ. Κανένας δεν έδωσε αύξηση στον εργαζόμενο. Εδώ, αν θέλετε, ορίστε. Βάλτε την αύξηση αυτή που λέτε ότι πήρε, κάντε την αύξηση αυτή μέσα στον κατώτερο μισθό. Κανείς δεν την πήρε. Επειδή μειώσατε τις εισφορές του και πήγαν στον εργαζόμενο, μειώσε το μισθό του. Αυτό έγινε. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνω, εμείς ξανά λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να το αποσύρετε. Η περιουσία αυτή των ταμείων που είναι η εγγύηση για τις συντάξεις δεν μπορεί να μπει στο χρηματιστηριακό τζόγο, δεν μπορεί να δοθεί στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί αυτό κάνετε. Λέτε, μα είναι καλύτερα να εδώ η διεύθυνση τώρα που έχουμε τεχνικών υπηρεσιών από το, να έχουμε κάποιον ειδικευμένο στο real estate. Άρα λοιπόν τι λέτε, ότι η περιουσία θα είναι όπως το real estate. Κύριε Υπουργέ, δεν έχει καμία σχέση η ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων με το real estate. Αποτελούν εισφορές και εγγύηση του κράτους, μάλλον εγγύηση απέναντι στις συντάξεις. Και δεν μπορεί να τη βάζετε εδώ στην λειτουργία της αγοράς, όπως λέτε. Βεβαίως η αξιοποίηση, αλλά η αξιοποίηση όμως με άλλο τρόπο. Με τρόπο που να διασφαλίζει ότι θα είναι περιουσία των ασφαλισμένων. Εδώ καμία ευθύνη δεν θα έχει ο ΕΦΚΑ. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ δεν θα έχει περιουσία. Η εταιρεία, η ανώνυμη εταιρεία, καμία σχέση. Δεν θα δίνει κανένα λόγο δηλαδή στον ΕΦΚΑ παρά στον Υπουργό. Και τι σημαίνει αυτό. Ο ΕΦΚΑ έχει διοικητικό συμβούλιο. Και έχει την περιουσία που θα πρέπει να την ελέγχει και να αποτελεί αυτό που λέμε αποθεματικό των εισφορών. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να πάει όπως τα αποθεματικά στο χρηματιστηριακό τζόγο και τελικά να είναι θαλασσοδάνεια, δανεικά και αγύριστα. Εμείς σας καλούμε για μία ακόμη φορά να πάρετε πίσω το νομοσχέδιο και να έρθει άλλη πρόταση με τέτοιες προτάσεις που ακούσαν και σήμερα για να μπορεί πράγματι να λυθούν ζητήματα προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι αλλά και οι συνταξιούχοι.